χαρά. Καλώς ήρθατε. Καλά, κάτσε. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ, εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, ήθελα να σας γνωρίσω. Το γιατί, πιστεύω, θα στο έχουν πει πάρα πολύ. Ήθελα να σας γνωρίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους πιο σημαντικούς ήταν ότι ήθελα να δω από κοντά τον άνθρωπο που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με έχει κάνει και έχω γελάσει, έχω ευχαριστεί τόσο πολύ, τόσες πολλές φορές με ένα πηγαίο και αυθόρμητο γέλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Είναι λιγάκι ασυνήθιστη αυτή η επίσκεψη και ομολογώ ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση. Γιατί έκανες κάποιο ταξίδι. Ναι. Αποτυχίο. Ναι, ναι. Χιώτης είσαι δηλαδή. Όχι, δεν είμαι χιώτης. Δεν είσαι χιώτης, το είσαι μόνος σου. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο δίνουμε ευχές. Ο Έλληνας συνηθίζει να δίνει ευχές και να δέχεται ευχές. Άσχετα αν οι ευχές αυτές πότε βγαίνουν, πότε δεν βγαίνουν. Αλλά έχω κάνει μια μικρή παρατήρηση και έχω διαπιστώσει ότι οι περισσότερες από τις ευχές που κάνουμε βγαίνουν αντίθετες. Άλλα ευχόμαστε και συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Γι' αυτό αποφάσισα, δίνοντας τις φετινές ευχές, να πρωτοτυπήσω με έναν, θα έλεγα, ποντιακό τρόπο, ίσως θέλοντας να εξευμενήσω κατά κάποιο τρόπο τη θεά τύχη, που φαίνεται ότι κατά κάποιο τρόπο πάλι έχει μάλλον εγκαταλείψει οριστικά αυτόν τον τόπο. Εύχομαι λοιπόν στον κύριο Παπανδρέου να παραμείνει ισόβιος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εύχομαι στον κύριο Μητσοτάκη να μην αποκτήσει ποτέ την πολυπόθητη αυτοδυναμία που κυνηγάει εδώ και αρκετά χρόνια. Εύχομαι στον σύντροφο Χαρίλαο να μην προκάμει. Εύχομαι στο Θανασάκη τον Κανελόπουλο να ψηλώσει κατά έναν πόντο. Εύχομαι στο φίλο μου τον Μίλτο τον Εύερτ να μην χάσει ούτε ένα κιλό. Εύχομαι να παραμείνει το νέφος όσο γίνεται περισσότερο στην Αθήνα και να επεκταθεί ο δακτύλιος μέχρι τη Θήβα. Γενικότερα εύχομαι, χωρίς να σημαίνει ότι απεύχομαι, γιατί ζώντας σε μια κατάσταση εντελώς έτσι οικουμενική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θέμα ευχή είναι σε άμεση συνάρτηση με την επιθυμία του καθενός μας να μπορέσει να δει πράγματα να προωθούνται, να εξάγονται, να εισάγονται, να διολυσθένουν, να κατολυσθένουν και να μπορούν κατά κάποιο τρόπο να μας δώσουν την ελπίδα, να ελπίζουμε σε μια ελπίδα της ελπίδας, ο ελπίδα. Εν διάφορη περιπτώσει, ο καινούριος χρόνος μπαίνει, το 1990 είναι πρώτον θυρών, το 1992 είναι πρώτο θυρών, εμείς μονίμως είμαστε εκτός θύρας, αυτό δεν έχει καμία σημασία, πάντοτε υπάρχει προοπτική της εισόδου μας κάπου, γενικώς, γιατί όλοι να μπαίνει, μπαίνει, γενικώς δεν έχει προβλήματα. Αρκεί να μπει και να κλείσει την πόρτα. Έχουμε λοιπόν το 90 μπροστά μας. Έχουμε το 90, ένα στρογγυλό, όμορφο και ελπιδοφόρο αριθμό. Αλλά ας ελπίζουμε και ας ευχηθούμε και ας ευχηθώ εγώ, αυτό το 90 για την Ελλάδα να μην είναι το 1890, αλλά το 1990. Λοιπόν, σας εύχομαι υγεία και πάντα μπροστά. Και ο Θεός βοηθός. Είναι Έλληνας, αλλά κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Είναι συνθέτης και πιανίστας. Είναι ο Νίκος Ιγνατιάδης. Και του ζητήσαμε να παίξει για όλους εμάς το τελευταίο μουσικό κομμάτι για το 1989 που φεύγει. Αποχαιρετούμε λοιπόν το σήμερα με μια σύνθεση που λέγεται «Αύριο». Ήρθα από τη Χαλκιδική, από τα πλανά Χαλκιδικής, για να σας δω και να ακούσω και ένα τραγουδάκι να πούμε ένα τραγουδάκι. Τι κάνεις εκεί επάνω?
Καλά είμαστε, καλά, πολύ καλά. Πώς είστε, τρένο με αεροπλάνο, τώρα έχω ένα αεροπλάνο. Με αυτοκίνητο. Βέβαια, έχω κάνει θυσία για να έρθω να σε βρω. Λέγομαι Γιώργος Καραμπούκας και μένω σε μια κορφή της Χαλκιδικής, 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Πλανά. Το σπίτι μου το έχω χτίσει μόνος μου. Δεν έχω βεβαίως νερό και ρεύμα ηλεκτρικό, ούτε η υδροδότηση, ούτε ο εξηλεκτρισμός έχουν φτάσει ακόμη πάνω στο βουνό. Το θέμα είναι ότι θα ήθελα να γνωρίσω τον Μίκη Θεοδωράκη, τον μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τον συνθέτη του Επιτάφιου, του Action ST και τόσων άλλων. Αν είμαι τυχερός και θέλετε να με ειδοποιήσετε, στο χωριό Πλανά υπάρχει ένα τηλέφωνο και σας το σημειώνω. Το τηλέφωνο είναι στο καφενείο και ο καταστηματάρχης μας φωνάζει με τον τηλεφώνα. Αν πάρετε και είμαι στο κτήμα, θα τον ακούσω και θα σας μιλήσω. Αν είμαι σπίτι, δεν θα ακούσω, αλλά θα το μάθω και θα σας πάρω εγώ. Θα τα ακούσει ο κόσμος, μιας και είμαστε και δύο εκεί. Τα ξέρω. Έτσι θα κάνουμε το, εντάξει. Και εγώ με αυτή την χαρά που μου έδωσες, θα πρέπει να σου κάνω ένα-δύο μικρά δωράκια. Πρώτα απ' όλα είναι αυτά το βιβλίο μου, το ξέρεις το βιβλίο μου. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα να διαβάζω και τα έχω ανάγκη. Και για τις μέρες σου, σου έχω κάνει και μια σειρά από κασέτες εδώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο και μετά σου έχω κάνει και κάτι φωτοκόπιες από το μερολόγιο της αντίστασης εκεί, το αποχρέωση. Έχει μπούλικο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου είναι χρήσιμα. Σου εύχομαι έτσι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Αν με ρωτούσαν τον Ελλήνων τις συνήθειες, εγώ θα έλεγα πως δεν μου πέφτει λόγος. Και θεωρώ πως είναι μόνον κακοήθειες αυτά που λένε πως τους τραβάει τάχα ο τζόγος. Αν με ρωτούσαν τον Ελλήνων την απόλαυση, θα έλεγα ψάχνουνε να βρουν την ευτυχία. Θέλουν να φύγουν από τις πτώχες τους στην κόλαση, γι' αυτό ξοδεύουν τα λεφτά τους στα λαχεία. Αν με ρωτούσαν τον Ελλήνων το προτέρημα, θα έλεγα είναι που δεν έχει αδυναμίες. Ποτέ δεν πήρε των παιδιών του το υστέρημα να το ξοδέψει σε προπόλοιπο δρομέα. Αν με ρωτούσαν τον Ελλήνων το ελάττωμα, θα έλεγα είναι το καθάριο του το βλέμμα. Ποτέ δεν έκανε παράβαση παράπτωμα και δεν γνωρίζει τι θα πει η λέξη ψέμα. Μένω στη Ζάκυνθο. Είμαι 17 ετών και δεν μου είναι εύκολο να γνωρίζω την Ελένη Δήμου που μου αρέσει πολύ και τη θαυμάζω. Μπορείτε να το κανονίσετε. Υπογραφή Γογό Γκυβέτη. Είσαι ο Κυριάκος Ιωνίδης. Ναι. Να, έλα παιδί. Χαίρομαι που σε βλέπω στο σπίτι μου. Διάβασα το γράμμα που έστειλες και περίμενα με χαρά να σε συναντήσω. Και εγώ ευχαριστώ και την ΕΡΤ και εσάς που με δεχτήκατε και φυσικά την ΕΡΤ και την τύχη μου που κληρώθηκα μετά από τόσα πολλά γράμματα. Και εκπληρώνεται σήμερα η επιθυμία μου. Το ξέρω και το νομό του δικό σας το ξέρω. Έχω πολλές φορές περάσει και χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι νέος αγρότης. Σας γράφω από το χωριό Τρυπόταμο Σημαθίας, 5 χιλιόμετρα από τη Βέρεια.
Ονομάζομαι Κυριάκος Χιονίδης και είμαι αγρότης. Θαυμάζω τους πολιτικούς αρχηγούς και αφού όλα εδώ εκπληρώνονται, θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά, στο σπίτι του, στην Αθήνα, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Θα μείνεις αγρότης. Εξαρτάται. Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Εγώ ελπίζω ότι οι συνθήκες θα σου το επιτρέψουν να μείνεις κοντά στη γη. Εγώ δεν έχω... μ' αρέσει η δουλειά που κάνω μέχρι σήμερα, αλλά... Γιατί να μην σε αρέσει και αύριο, ελπίζω τα πράγματα να είναι ακόμα καλύτερα. Άμα είναι καλύτερα, μακάρι. Εγώ πάντως σου εύχομαι ό,τι ποθείς, ό,τι καλυτροποθείς και μια που είχα την ευκαιρία να σε συναντήσω, θα ήθελα να σου προσφέρω και με προσωπική αφιέρωση ένα βιβλίο που δεν το έγραψα μεν εγώ, αλλά που είναι η δική μου βιογραφία. Είναι μάλιστα ο πρώτος τόμος, όταν ξεκίνησε και εγώ πάρα πολύ νέος. Έχεις και το όνομα του πατέρα μου και του γιού μου. Τον Κυριάκο λοιπόν Χιονίδη, πρωτοχρονιά 1990. Με τις καλύτερες μου ευχές. Για προκοπή και ευτυχία. Άμα καμιά φορά περάσω και θα περάσω, γιατί εγώ γυρίζω την Ελλάδα. Ευχαριστώ άμα πολύ. Άμα καμιά φορά περάσω, θα χαρώ πολύ να σου σφίξω άλλη μια φορά το χέρι. Κι εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Εγώ θέλω επίσης με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την ΕΡΤ2 και να υποφελθώ της ευκαιρίας για να απευθύνω πια, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παλικάρι που έχω μπροστά μου, αλλά σε όλο τον ελληνικό λαό, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, τις καλύτερες μου ευχές για μια καλή και ευτυχισμένη χρονιά και να αποτελέσει την αφετηρία για ένα καινούριο ξεκίνημα στον κόσμο που δημιουργείται, στον καινούριο ειρηνικό κόσμο. Στην Ενωμένη Ευρώπη που εγώ τουλάχιστον εύχομαι και ελπίζω οι νεότεροι σαν τον Κυριάκο να τη δούνε να γεννιέται και να δημιουργείται από τον Ατλαντικό ίσα με τα Ουράλια, αλλά και σε μια Ελλάδα δημοκρατική, ενωμένη, ευημερούσα, που να ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα έθνη στον ελληνικό στίβο και να κερδίζει όπως μας αξίζει. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που είχε την καλοσύνη να διαθέσει λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του στον τυχερό καλεσμένο μας και λίγο από τον πολύτιμο χώρο του στο συνεργείο μας. Εμείς από την ΕΡΤ2 και την εκπομπή του αφιερώνουμε το χορευτικό κομμάτι που θα δείτε αμέσως τώρα. Ο Βαγγέλης Αποστολόπουλος έγραψε πως ήθελε και να γνωρίσει την Ελπίδα, αλλά και να τη δει να τραγουδάει. Και όλα εδώ εκπληρώνονται.